Καλησπέρα, λοιπόν. Μου λες σε ρουτίνα λαντιόπης αν μπορείς να βάλεις κρυσταλλική ρετινόλη μετά. Εννοείται. Όλα τα προϊόντα της εταιρείας λαντιόπης, μα όλα τα προϊόντα, είναι φτιαγμένα με φυσικά και φυτικά εναλλακτικά συστατικά. Οπότε, ούτε πεπτίδια χαλκού θα βρεις κάπου που θα έρθει σε σύγκρουση με την κρυσταλλική τη ρετινόλη από γκαλίνικο, ούτε θα βρεις υψηλή συγκέντρωση απαγορευτική βιταμίνη C. Έχει σταθερή μορφή βιταμίνη C, όρος τους, έτσι, το βλέπεις που το γράφει και εδώ. Έχει βιταμίνη Ε, προβιταμίνη Β5 για ανάπλαση. Έχει τα βλαστοκύτταρα ορχιδέας και τους πολυσακχαρίτες κοινόα, οπότε είσαι καλυμμένη και για σύσφυξη και για ενίσχυση του κολαγόνου σου, καθώς θα προάγουν τη λυσίνη και έτσι θα δημιουργηθεί απίστευτη ομαλοποίηση και επιφανειακά στην επιδερμίδα σου, αλλά και στην ανόρθωση του οβάλου σου και του προσώπου σου, και θα ταιριάξουν τέλεια. Οπότε μπορείς να συνδυάσεις απόλυτα και τον ορό, αλλά και τη σειρά με το εκχύλισμα μυρτιάς και τη σειρά με το εκχύλισμα πέρλας, αυτό το glass skin το ωραίο που δίνει η εταιρεία Λαντιόπης στη ματιών και στο προσώπου. Καλή αρχή, καλά αποτελέσματα. Το μόνο που πρέπει να σου ξαναπώ για την κρυσταλλική, μόνο βράδυ τηρώντας αυστηρά το πρωτόκολλο χρήσης ρετινόλης που έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές στο Instagram και στο YouTube. Εντάξει, καλή αρχή, καλά αποτελέσματα.